ο Παύλος Τσίμας μαζί μας. Μπέρδεμα μεγάλο. Βλέπεις κάπου φως. Είναι, νομίζω το πιο χαρακτηριστικό για την κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που είπε η τώρα Πακογιάννη το πρωί στους ατέριας τους, που είπε ο πιο σοβαρός μοιάζει είναι ο Παύλος Πολάκης. Ε, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της κατάστασης να του να κόμματος. να κάνει τον ισορροπιστή και να, του τους βάλει σε ένα πλαίσιο ε, λογική η αλήθεια είναι ο κύριος Νομίζω Πολάκης. ότι είμαστε μπροστά σε μια εικόνα που είναι στο βάθος τη πολύ καθαρή είναι αδύνατο να συνεπάρξουν στο ίδιο κόμμα όλες πλευρές, η διάσπαση είναι θέμα χρόνου. Αυτό που παρακολουθούμε τώρα είναι πρώτον ένα blame game, δηλαδή ποιος θα χρεωθεί την ευθύνη του οριστικού σχίσματος και δεύτερον... Ποιο θα μείνει με τη σφραγίδα, Άντως, τα γραφεία και τη χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό στο χέρι. να δούμε αν θα κατέβει τελικά σε αυτή τη uh, μάχη ο κύριο Κασελάκη. Αν θα του επιτραπεί να κατέβει, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη Δηλαδή, άκουσα και τον κύριο Πολάκη πάλι ω της λογική. Επαναλαμβάνω, που είπε ότι εγώ δεν θέλω να τον uh, διώξουμε, θέλω να τον νικήσω. Ναι. Ε, Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι πλει... Τώρα που μιλάμε, η αίσθηση που έχω είναι ότι η πλειοψηφία τη Κεντρική Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι με κάποιο τρόπο θα αναλάβει το κόστο να μην επιτρέψει τη συμμετοχή του κ. Κασελάκη στι εκλογέ. Μέχρι το Σάββατο μπορεί να αλλάξει. ή μέσα στην Κεντρική Επιτροπή μπορεί να αλλάξει ο σχετισμό. Αλλά τώρα που μιλάμε, νομίζω ότι είναι η πλειοψηφία προσανατολίζεται στο να αποβάλει τον κ. Κασελάκη με κάποιο τρόπο από τη διαδικασία. Και αυτό σημαίνει ότι θα χάσουμε τον κύριο Κασελάκη από την πολιτική ζωή του τόπου. Μοιάζει αποφασισμένο να μην εκεί. Δύσκολο. Ε, δεν νομίζω ότι ο κύριο Κασελάκη θα φύγει από την πολιτική ζωή του τόπου, θα συνεχίσει να το παλεύει. Αλλά ε, εκτό ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή χωρί την, την οργάνωση, mm. του πόρου, το τα γραφεία, τη σφραγίδα, κάθε προσπάθεια για νέο κόμμα είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή το προσπάθησαν και άλλοι και δεν τα κατάφεραν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα κόμμα τι εύρου όμω από την άλλη. Ah. Αυτό θα πρέπει να το περιμένουμε, να το δούμε α, 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 από τι γιορτέ και ύστερα. Αλλά σίγουρα θα είναι ένα ακόμα πολύ μικρότερο και με πολύ μικρότερη κοινοβουλευτική ομάδα. Περιμένοντα το επόμενο δυσάρεστο επεισόδιο, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο.